Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί όπως βλέπετε έχω μπροστά μου το Mega Drive Mini. Λοιπόν, το hype το ξέρετε ήδη όσοι ασχολείστε λιγότερο ή περισσότερο με το retro video gaming. Η Sega Europe και Sega Developer of America και τα λοιπά μας είχε ανακοινώσει πριν αρκετούς μήνες την κυκλοφορία επιτέλους ενός official Mega Drive Mini. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Nintendo, της Commodore, της Neo Geo με το SNK και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα μηχάνημα official 100% Sega, που καταρχήν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακριβώς μετά από σχεδόν 20 χρόνια, όχι σχεδόν, για λίγες μέρες, γιατί το Dreamcast είχε βγει 9/9/99 και στην Ευρώπη και Ελλάδα είχε βγει νομίζω 8/7/99. Οπότε, ακριβώς μετά από 20 χρόνια υπάρχει official hardware release από την αγαπημένη μας Sega. Μπορεί να είναι ένα παλιό κομμάτι, μηχάνημα το οποίο το ξέρουμε, δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή που μας παρουσιάζει Sega. Δεν πάβει όμως να είναι μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση και ειδικότερα νοσταλγική για τους εκατομμύρια φαν της. Στην Αμερική ήδη είχε κυκλοφορήσει εδώ και κάποιες εβδομάδες και πλέον σήμερα ήταν η πρώτη μέρα το release στην Ελλάδα και αν δεν απατώμε, σήμερα το είχαν μόνο όσοι το είχαν προπαραγγείλει και αύριο θα είναι στα καταστήματα. Κάτι πάρα πολύ άλλο ενδιαφέρον για τους Έλληνες fans είναι ότι ο αντιπρόσωπος που το φέρνει είναι, παιδιά, η Zegetron. Ναι, η Zegetron, η οποία μας είχε μάθει τη Sega στην Ελλάδα στις αρχές του 90. Ο ίδιος λοιπόν διανομέας με τότε, πολύ όμορφο αυτό, πολύ σημαδιακό. Για όσους δεν ξέρουν, επίσης η Zegetron είναι και ο αντιπρόσωπος της Razer και τα λοιπά. Και δεν γινόταν λοιπόν να χάσω αυτό το κομμάτι. Είχατε να το προπαραγγείλω κανονικά από Sega Europe, αλλά το άργησα, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ το κατάστημα Game Station στην Πατησίων, το οποίο μου κράτησε, βασικά τρία κομμάτια μου κράτησε γιατί τα έδωσα σε ένα ξάδερφο και τα έδωσα σε ένα φίλο. Ευχαριστώ λοιπόν που μου μπόρεσε να μου βρει την πρώτη μέρα του release αυτό το κομμάτι για να μπορέσω να κάνω το επεισόδιο αυτό. Τη στιγμή που γράφω το επεισόδιο δεν υπάρχει άλλο ελληνικό κανάλι στο YouTube που έχει κάνει την παρουσίαση από πρώτη μέρα και το unboxing του Mega Drive Mini. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, είπαμε κάποια πραγματάκια στην αρχή. Ευχαριστώ Sonic μου που μου το έφερες εδώ. Πήγαινε εσύ τώρα εκεί στην άκρη. Εδώ λοιπόν παιδιά έχουμε το κουτάκι, πάμε γρήγορα ένα walk around. Βλέπουμε εδώ ότι πάνω μας λέει ότι έχει μέσα 40 κλασικά παιχνίδια και 2 bonus tiles, τα οποία θα τα δούμε σε λίγο ποια είναι αυτά. Ένα extra εδώ, μια γραμματοσειρά η οποία μας λέει Mega Drive Mini και να μην γίνει κάποιο μπέρδεμα τυχόν σε κανένα eBay ότι είναι Mega Drive. Όχι, δεν είναι Mega Drive, είναι Mega Drive Mini. Μην μπερδευτεί δηλαδή κόσμος αν το δει με κάποιο bundle εποχής, δηλαδή Mega Drive 1. Σχεδόν ίδιο layout, βασικά ίδιο σχεδόν από αυτό το κομμάτι και έπειτα με το Sonic Bundled Mega Drive 1 που έβγαινε τότε. Αυτό το απίστευτο πανέμορφο logo, αυτό παραμένει στο ίδιο theme και τριγύρω. Επίσης ακολούθησε για το παράδειγμα του PlayStation Classic και να έχει μέσα 2 κοντρολεράκια, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουμε extra χειριστήριο. Και πάμε να το δούμε λίγο τριγύρω. Attention, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό να το δείξουμε, Official Sega Seal of Quality, 16-bit, The Ultimate Computer Game Console, παιδιά. Τότε ήταν πολύ όμορφο αυτό το που γράφανε το quote εδώ πάνω. Εδώ δεν βλέπουμε κάτι άλλο ενδιαφέρον. Και το πιο ενδιαφέρον είναι τώρα εδώ πίσω. Εδώ πάνω αριστερά βλέπουμε δυνατούς τίτλους. Streets of Rage 2, που και για μένα είναι το καλύτερο, Shinobi 3, World of Illusion. Μετά βλέπουμε Earthworm Jim, Echo the Dolphin, Eternal Champions, Ghouls and Ghosts, Golden Axe, Gunstar Heroes, παιχνιδάρες, Kid Chameleon, παιχνιδάρα, Land Talker, καλά εντάξει, Light Crusader, εντάξει, άλλη παιχνιδάρα πολύ καλή και ακριβή, το Probotector παιδιά για Mega Drive, Castle of Illusion,
Altered Beast, Alex Kidd. Τι να πρωτοπώ τώρα, δηλαδή, άμα τα πούμε όλα, Darius, Sonic 1, Sonic 2, Fantasy Star, Road Rash, Ξυλίκια με μηχανές, Shining Force, Vectorman. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε, απίστευτα παιχνίδια. Και τα έξτρα δύο παιχνίδια, παιδιά, είναι αυτά εδώ, είναι το Darius, που όσοι γνωρίζετε είναι ένα shoot 'em up με διαστημόπλια, που ίσως να θυμάστε μεταγενέστερα το G Darius και τα λοιπά σε PlayStation 1, Saturn και τα λοιπά, και το Tetris, το οποίο ήταν και για τη Sega να βγει και δεν βγήκε ποτέ. Συνεχίζει δηλαδή η Sega, μας έκανε την έκπληξη με αυτό το pack, όπως είχε κάνει και το Super Nintendo με το Super Nintendo Mini με το ακυκλοφόρητο Star Fox. Λοιπόν, αφού είδαμε το walk around, πάμε και λίγο να το ανοίξουμε. Δεν θα το ανοίξω από κάτω που έχει σφραγισματάκι, θα το ανοίξω από εδώ και πάμε, παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, το USB καλώδιο, είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει και εδώ φορτιστής, ακολουθάει το λάθος και των άλλων εταιριών, δεν ξέρω γιατί. Θέμα κόστους πάντα. Τα pads. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, θα ανοίξουμε ένα pad. Τα οποία βλέπετε είναι και με καλώδιο USB, εννοείται. Και πω! Έλα ρε φίλε. Εντάξει, παιδιά, είναι ακριβώς ρέπλικα του παλιού και καταλήγει σε USB. Νομίζω δεν έχω ξαναπιάσει τη ζωή μου ή δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πάνε από τότε που έχω να πιάσω τόσο σκληρά μπουτόν σε Mega Drive και D-Pad. Ένα από τα πολύ όμορφα σχεδιαστικά controllers κατ' εμέ για τότε. Πολύ όμορφο. Ένα pad εδώ. Το δεύτερο pad δεν θα το ανοίξω προς το παρόν, δεν χρειάζεται, ίσως και να μην το ανοίξω και ποτέ. Εδώ το HDMI cable, υποθέτω να είναι καλής ποιότητας, αλλά εντάξει, δεν θα δούμε και HDR γραφικά για να περιμένουμε και ένα πολύ ακριβό καλώδιο. Μια χαρά θα κάνει αυτό τη δουλίτσα του. Πριν πάμε στο μηχάνημα, μανιουαλάκι εδώ, εντάξει. Λίγο τώρα εδώ με χάλασε που δεν το έχουν όπως το Mega Drive το 1 το manual, για όσους ξέρετε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ίσως να, άμα το είχαν κάνει και αυτό, θα μας πηγαίνανε 100% flashback με το άνοιγμα του πακέτου. Οδηγίες λοιπόν εδώ. Και εδώ είναι το μηχανηματάκι μας. Το βάλω εδώ. Εντάξει, έχω κλάψει. Έχω κλάψει τώρα. Φυσικά, για να είμαστε πιο ωραίοι, εσύ εδώ, τη δουλειά σου εσύ εκεί. Έλα με το ένα χέρι, δυσκολεύομαι. Κράτα το εσύ εκεί, έτσι, μπράβο. Εντάξει, πανέμορφο. Slider working, το reset έχει, δεν δουλεύει όπως το παλιό reset, αλλά έχει, είναι λειτουργικό. Τα USB μας μπροστά, να γουστάρουμε. Λοιπόν, εδώ έχει και την προέκταση για το Mega CD1, παιδιά, το port, την υποδοχή. Ωραίο, μου αρέσει. Πίσω HDMI βλέπουμε. HDMI out, DC in και εδώ όπως το παλιό, ίδιο layout, παιδιά, και η ζελατίνα. Πριν πάμε στο gameplay, καπάκια θα φέρω και το Mega Drive 1, ένα πιο εύκαιρο που έχω απ' όλα, να το βάλουμε μία λίγο δίπλα να το δούμε συγκριτικά. Για πάμε. Και εδώ, παιδιά, το βλέπετε και δίπλα-δίπλα σε ένα μονταρισμένο μου Mega Drive 1. Μονταρισμένο το λέω γιατί έχουμε 3 δεκοπτάκια, το οποίο είναι πειραγμένο κιόλας από την 8 pins.
Έχει φάει καλό mod. Anyway, κλείνουμε το sponsoring στην 8pins, την αγαπημένη εταιρεία. Λοιπόν, και βλέπετε πόσο μικρού είναι. Αρκετά μικρό. Βασικά, σχεδόν το 1 τέταρτο είναι. Σχεδόν. Τι να πει κανείς, εντάξει. Ποιος φανταζόταν τότε όταν ήμασταν μικροί ότι στο μέλλον θα έβγαινε, ας πούμε, μια ρέπλικα με όλα τα παιχνίδια μέσα που μπορεί να χακαριστεί. Χακάρισμα λογικά σε επόμενο επεισόδιο επίσης, παιδιά. Και ότι θα είναι HDMI με καλύτερες εικόνες κτλ. Είμαι πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή, γιατί σας είπα ότι γενικά κρατάω ένα μηχάνημα official Sega, και επειδή δεν είπα πριν, για όσους δεν γνωρίζουν, είχαν βγει και στο παρελθόν Mega Drive Mini από την AT Games όμως, η οποία οι υλοποιήσεις αυτές που έκανε ήταν απαράδεκτες. Μεγάλο πρόβλημα στο emulation, στον ήχο, δηλαδή ήταν ίδια τιμή σχεδόν με αυτό και απαράδεκτο. Εδώ δεν έχω προλάβει να διαβάσω κακά σχόλια. Υποθέτω ότι η Sega δεν έκανε κάτι reckless, μια reckless κίνηση, δηλαδή απρόσεχτη κτλ. Πιστεύω ότι έβγαλε κάτι πάρα πολύ μελετημένο, να μην έχει θεματάκια, να μην έχει bugs, να έχει ωραίο emulation. Και αφού το είδαμε, πάμε και λίγο γρήγορα να το συνδέσουμε στην 4K τηλεόραση να δω τι κάνει. Φύγαμε, παιδες. Λοιπόν, και εδώ, παιδιά, τώρα μόλις το ανάψαμε. Επιλογή γλώσσας βλέπω. Oh. Εντάξει. Και μπήκαμε στο μενού μας. Πάμε να δούμε γρήγορα τα παιχνίδια. Alex Kidd, Altered Beasts, Space Harrier 2, Thunder Force 3 παιχνιδάρα, Ghouls and Ghosts, πανδύσκολο, Golden Axe, Columns, Castle of Illusion, Striders, παιχνίδια, Sonic 1, το Jam and Earl, Alicia Dragoon, Road Rush 2, Echo the Dolphin, Sonic 2, Super Fantasy Zone, Kid Chameleon, Wonder Boy Master World, World of Illusion, Streets of Rage 2, Gunstar Heroes, Shining 4, Shinobi 3, Land Stalker, εδώ, sorry, Dynamite Heady, Castlevania, The New Generation, Turtle Champions, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Sonic Spinball, Sonic Street Fighter 2, τι είπα, Sonic Spinball, Street Fighter 2, Mega Man, που έρχομαι G-Mena, το Probotector, Fantasy Star, The Story of Thor, Light Crusader, Tetris, το Extra, το Bonus Game, Darius, της Taito, Monster World 4, Virtua Fighter 2 παιχνιδάρα, Vectorman παιχνιδάρα, Comic Zone, άλλη παιχνιδάρα και λέω, παιδιά, να βάλουμε γρήγορα δύο παιχνιδάκια. Λέω να δώσω αυτό εδώ, μία, Probotector. Όπα εδώ, εδώ είναι, βλέπω και το μενού. Να το διαλέξουμε σε άλλο στυλάκι. Πολύ όμορφο αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει να το φτιάξουμε και με release date. Έχει και ιστορίες, πότε βγήκε και μενού, παιδιά. Πολύ όμορφο αυτό. Για να δούμε και λίγο τα settings. Please read this before playing the θέλω. Screen settings. Λοιπόν, CRT filter βλέπω. Okay. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Πάμε λίγο back. Wallpaper settings. Μάλιστα. Υποθέτω ότι εδώ θα πέσει πολύ χακάρισμα. Main menu, οπότε πάμε να δώσουμε το Probotector, μία πολύ γρήγορη. Βγάζει, βλέπω, και το πλαισιάκι αυτό. Αυτό, εντάξει, θα το αλλάξουμε, μα είναι. Υπάρχει σίγουρα επιλογή, όπως είδατε. Ναι, η παλιά Konami εκεί, η σύγχρονη δεν ξέρουμε που είναι. Λοιπόν. Πολύ γρήγορο και μου άρεσε και ο ήχος που άκουσα. Πάμε λίγο start.
Πάμε λίγο τον μπλε. Πάμε λίγο το story. Φύγαμε. Λοιπόν, παιδιά, το game είναι όντως γρήγορο. Εκ πρώτης όψεως, μου αρέσει πάρα πολύ το emulation πόβο, γιατί είναι πολύ σπιντάριστο το παιχνίδι, έτσι. Πάμε. Νομίζω ότι είναι λίγο ευαίσθητα το D-pad, παιδιά. Βλέπετε για πότε χάσαμε. Το D-pad είναι super sensitive, βλέπω. Και θέλει λίγο προσοχούλα. Πάμε λίγο έξω. Και πάμε τώρα κάτι κλασικό. Με ένα Sonic 2, παιδιά. Και φύγαμε. Τα σπάει. Πόσο μου τις πάει αυτός πάντα στην αρχή που σπαμάρει. Λοιπόν, ναι. Αυτό το είπα και πριν. Οφείλω να πω ότι το... Καλά, εντάξει, τώρα εγώ, παιδιά, κάθομαι πάρα πολύ κοντά σε 55 ίντσες οθόνη. Είμαι σε λιγότερο από ένα μέτρο και το βλέπω την τύφλα μου. Πολύ καλό το emulation, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπα. Ας την αγαπέρε. Τουρμπήσαμε. Πάμε λίγο. Πέσαμε. Αυτό ήταν, παιδιά, ταχύτητα σε παιχνίδι. Οπα. Πάμε. Το D-pad θέλει την προσοχούλα του πάντως. Αλλά λέω να το κάνω skip. Λοιπόν, τι να πρωτοπώ, πολύ ωραίο το emulation, ο ήχος, εντάξει, καμία σχέση με το Mega Drive της AT Games, δεν το έχω, αλλά το είχα δει από κοντά σε φίλο και ήταν πολύ θολό, δεν ήταν καθόλου όμορφη εμπειρία, το emulation ήταν και λίγο πιο αργό. Παιδιά, μιλάμε για ένα official Sega μηχάνημα, όπως είπα, μετά από 20 χρόνια, στην χώρα μας ειδικά από την ίδια Zegedron που και τότε έφερε όλη τη Sega στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που συμβαίνει, είναι πραγματικά ρετροπόρωση για εμάς ειδικά κάποια στάδια ηλικίας. Αυτό ήταν το unboxing, μεγάλο unboxing κλασικά από μένα και με gameplay όμως, για να δείτε τι γίνεται, όχι απλά ένα unboxing. Και ελπίζω να σας άρεσε το επεισοδιάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και σας υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα θα τελειώσω το πολύ καλό αφιέρωμα για τα 28 χρόνια Sonic που έχω αμελήσει. Μέχρι τότε, να είστε καλά, keep collecting, keep Sega και